Για την επίσκεψή σας εδώ σήμερα στο Σκούμε Παπα-Νικολάου. Νομίζω ότι όποιος έχει μια στοιχειώδη επαφή με την πραγματικότητα του Δημόσιου Συστήματος Υγείας και με τους ανθρώπους του, καταλαβαίνει ότι αυτή η διαχείριση που έχει γίνει από την κυβέρνηση στη διάρκεια της πανδημίας ήταν καταστροφική. Το ΕΣΥ είναι τελείως αποδιοργανωμένο. Υπάρχουν διαλυτικά φαινόμενα πραγματικά στις δημόσιες δομές και τις πρωτοβάθμιες και τις νοσοκομειακές. Το προσωπικό το οποίο συνεχίζει να δίνει τη μάχη στη διάρκεια αυτής της υγειονομικής κρίσης είναι πολύ λιγότερο, πολύ πιο κουρασμένο, πολύ πιο απογοητευμένο, γιατί κυρίως δεν βλέπει προοπτική. Η προοπτική που έχει δώσει η κυβέρνηση είναι οι δημόσιες δομές να συρρυκνώνονται και να δίνουμε χώρο σε ιδιώτες επιχειρηματίες οι οποίοι θα καλύπτουν υποτίθεται τα κενά του ΕΣΥ. Νομίζω ότι σήμερα το προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων και οι εργαζόμενοι του Παπα-Νικολάου αυτό το οποίο λένε είναι ότι δεν αντέχουμε άλλο. Χρειάζονται μέτρα άμεσης παρέμβασης η οποία θα αλλάξει συνολικά το κλίμα στο σύστημα υγείας. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όσοι συνταξιοδοτούνται θα υπάρχει ένας μηχανισμός αυτόματης αναπλήρωσης των κενών με μόνιμο τρόπο. Το έχουμε προτείνει εδώ και πάνω από 2 χρόνια και δεν έχει γίνει αποδεκτό. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το προσωπικό, το επικουρικό προσωπικό και οι συμβασιούς του ΑΕΔ, όσοι δηλαδή υπηρετούν με λασικές σχέσεις εργασίας σήμερα στο ΕΣΥ, θα υπάρξει μια συνταγματικά και νομοθετικά τεκμηριωμένη παρέμβαση που θα διασφαλίσει τη μόνιμη παραμονή του στο σύστημα υγείας, διότι αυτό το προσωπικό δεν μπορεί να φύγει πλέον μαζικά από το ΕΣΥ. Οι παρατάσεις είναι αυτονόητες. Το θέμα είναι όμως να υπάρχει μια μόνιμη λύση και μια μόνιμη προοπτική. Οι χιλιάδες εργαζόμενοι που είναι σε αναστολή πρέπει χθες να επιστρέψουν στο δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο δεν έχει την πολυτέλεια να στερείται τις υπηρεσίες έμπειρου προσωπικού σε μια φάση παρατηνόμενης υγειονομικής κρίσης. Είναι κοινωνική αγριότητα αυτό το οποίο γίνεται. Είναι ένας ομός τιμωρητισμός που δεν έχει πια καμιά σχέση με την προστασία της δημόσιας υγείας. Θεωρούμε λοιπόν ότι και αυτή η εκκρεμότητα πρέπει να λήξει άμεσα. Είναι ζήτημα σεβασμού του ιερού δικαιώματος στην εργασία και στην αξιοπρέπεια. Κύριε Υπουργέ. Και επίσης αυτό που χρειάζεται είναι ένα αναπτυξιακό πλάνο για το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο θα μπορέσει να καλύψει πλέον τις νέες ανάγκες που έχουν στο προσκήνιο λόγω της πανδημίας. Όπως είναι η ανάγκη του οικογενειακού γιατρού και της πρωτοβάθμιας φροντίδας, όπως είναι η ανάγκη της κατοίκων παρακολούθησης ασθενών, όπως είναι η ανάγκη των κινητών μονάδων που έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίζουν πληθυσμούς με δυσκολίες μετακίνησης και πρόσβασης στις δημόσιες δομές, όπως είναι η επίγουσα ιατρική, τα εξειδικευμένα τμήματα, οι κλινικές λοιμόξεων, η ΜΕΘ, η μονάδα διατηρητικής θεραπείας, τα χειρουργεία που σήμερα έχουμε το οριζόντιο πρόβλημα της έλλειψης αναισθησιολόγων, όπως είναι οι δομές αποθεραπείας και αποκατάστασης, οι οποίες είναι πολύ ασθενικές, όπως είναι η οδοντιατρική φροντίδα που είναι πολύ ελλιπής σήμερα και οι περισσότεροι πολίτες καλύπτουν αυτές τις ανάγκες από την τσέπη τους. Άρα η βασική μας πρόταση για το νέο δημόσιο σύστημα υγείας είναι ότι πρέπει να μπορέσει να μειώσει τις ανισότητες, να εξαλείψει τις ανισότητες στην υγεία, να μειώσει επιβαρύνσεις των πολιτών και να καλύψει τις νέες ανάγκες με καθολικό και ισότιμο τρόπο και βεβαίως με νέους πόρους. Αυτή είναι η βασική πρόταση την οποία έχουμε καταθέσει κατ' επανάληψη, να υπάρξει σύγκληση με το μέσο όρο των δημόσιων δαπανών υγείας στην Ευρώπη. Μόνο μέσα από μια γενναία και απλόχερη παρέμβαση στο σύστημα υγείας θα υπάρξει παρακαταθήκη για την πανδημία. Η κυβέρνηση επιλέγει τη λογική της προσωρινότητας, της μπόρας η οποία θα περάσει, γιατί δεν θέλει να δεσμευτεί σε μια μακροπρόθεσμη παρέμβαση ενισχυτική του δημόσιου στρατού. Βλέπω πάλι σας καριά έκτακτο σχέδιο γιατί είναι πλέον τα κρούσματα. Πάλι θα κλείσουν κλινικές από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, μετά θα οι ασθενείς που είναι νόμιμο από το εξωτερικό να μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα. Πληρώνουμε και σε αυτό το πεδίο, δηλαδή τη ανεξέλεκτη διασπορά κρούσματων που
είμαστε σε αυτή τη φάση και του πρόωρου και πρώιμου επιδημικού κύματος εν μέσω καλοκαιριού, πληρώνουμε κατά την άποψή μου το τίμημα της πρόωρης χαλάρωσης των όποιων μέτρων δημόσιας υγείας υπήρχαν. Έχει τεράστια ευθύνη, πολιτική ευθύνη η κυβέρνηση για την εξέλιξη. Έδωσε το λάθος σήμα. Μια κουρασμένη κοινωνία αυτό το σήμα το πήρε και το πολλαπλασίασε. Σήμερα έχει καταρριφθεί στην πράξη οποιοδήποτε έλεγχος. Υπάρχει ανεξέλεγκτη διασπορά στο γενικό πληθυσμό. Υπάρχει υποδήλωση και υποκαταγραφή κρουσμάτων. Υπάρχει αυξητική τάση και των νοσηλιών, των εισαγωγών στα δημόσια νοσοκομεία και των προσελεύσεων στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Και νομίζω το κυριότερο και αυτό που πραγματικά προκαλεί αυτές τις μέρες είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια να αλλάξει ο τρόπος παρουσίασης των επιδημιολογικών δεικτών και δεδομένων. Η κυβέρνηση κατάργησε την ημερήσια δημοσιοποίηση των στοιχείων της πανδημίας και τώρα σε εβδομαδιαία βάση τα παρουσιάζει με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο, κάνοντας αναγωγή ανά εκατομμύριο του πληθυσμού, νομίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα είναι πιο διαχειρίσιμα τα στοιχεία και τα αριθμητικά και οι δείκτες. Η ουσία όμως είναι ότι η κυβέρνηση σε όλους τους σκληρούς λεγόμενους δείκτες της πανδημίας τα έχει πάει εξαιρετικά χάλια. Είμαστε στις χειρότερες θέσεις δυστυχώς στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στη Δυτική Ευρώπη, και όσον αφορά τη θνησιμότητα, δηλαδή τους θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού, και όσον αφορά την υπερβάλλουσα θνησιμότητα, δηλαδή τους επιπλέον θανάτους οι οποίοι καταγράφονται σε σύγκριση με προηγούμενες περιόδους, και φυσικά όσον αφορά την πλήρη αποδιοργάνωση του συστήματος υγείας και την αδυναμία του να ανταποκριθεί στην υπόλοιπη νοσηρότητα, γεγονός το οποίο έχει πυροδοτήσει αυτό που λέμε ακάλυπτες υγειονομικές ανάγκες, δηλαδή μεγαλύτερη ανισότητα στην υγεία. Αυτό είναι, έχουν τριπλασιαστεί ο δείκτης των ακάλυπτων υγειονομικών μέσα στην πανδημία και αυτό είναι, κατά την άποψή μου, ο πιο σκληρός δείκτης αποτυχίας στη συνολική διαχείριση. Έχουν κυραστεί χιλιάδες κεντρικοί. Ακριβώς. Δεν είναι πάρα μόνο Ακριβώς. Νομίζω λοιπόν ότι θέλει τώρα πια για να αντιμετωπιστεί ιδιατρα το θέμα της ανεπάρκειας ιατρικού δυναμικού. Χρειάζομαστε πέραν από τις προτηρήξεις, οι οποίες δεν αρκούν από μόνες τους. Χρειαζόμαστε ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για να αντιμετωπίσουμε το θέμα των άγονων προτηρήξεων. Χρειαζόμαστε ένα νέο πλέγμα κινήτρων και εργασιακών και μισθολογικών και εκπαιδευτικών και επιστημονικής εξέλιξης που θα αντιστρέψουν το κλίμα αυτό το μίζερο και απαξιωτικό για το σύστημα υγείας και το οποίο έχει πάψει πια να είναι ελκυστικό για τους νέους επιστήμονες και τους νέους γιατρούς, και πρέπει να υπάρξει και μια ειδική μέρημνα για άγονες στις πρόσθετες και νησιωτικές περιοχές και για άγονες ειδικότητες και για άγονες προκηρύξεις με ένα επιπλέον μπόνους κινήτρων. Αν αυτά δεν γίνουν όλα μαζί που λέμε τώρα ως ένα έτσι αδρό προγραμματικό πλαίσιο της επόμενης διακυβέρνησης, εάν όλα αυτά δεν γίνουν μαζί και συνδυαστικά, νομίζω ότι το αποτέλεσμα δεν θα είναι αυτό που θα θέλαμε. Από το νομοσχέδιο του προσωπικού γιατρού είστε ικανοποιημένος? Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε πώς θα προχωρήσει στην πράξη. Το κρίσιμο όμως, αυτό που θα το ξέρει η κοινωνία, είναι ότι η επιλογή που έχει γίνει είναι ο θεσμός του προσωπικού γιατρού να καλυφθεί όχι από τις δημόσιες δομές κατά προτεραιότητα, όπως κάναμε εμείς με τον θεσμό του περιοδιακού γιατρού την προηγούμενη περίοδο, δηλαδή από τα κέντρα υγείας και τις τοπικές μονάδες υγείας, οι οποίες έχουν καταδικαστεί σε εγκατάλειψη και απαξίωση από την κυβέρνηση, αλλά από ιδιώτες γιατρούς οι οποίοι θα συμβάλλονται με τον ΕΟΠΗ. Είναι μια αλλαγή στο κέντρο βάρους της πρωτοβάθμιας φροντίδας, που κατά την άποψή μας θα δημιουργήσει σοβαρές παρενέργειες, με την έννοια ότι θα προκαλέσει επιπλέον κόστη και θα μετακυλήσει δαπάνες στις τσέπες των πολιτών. Αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό από αυτή την εξέλιξη, και βεβαίως αναιρείται και η φιλοσοφία της πρωτοβάθμιας φροντίδας, που είναι μια υπόθεση διατομεακή και διεπιστημονική, δεν είναι μόνο ιατρικό ζήτημα. Αφορά την πρόληψη, την προαγωγή υγείας, αφορά τις δράσεις στην κοινότητα, αφορά τη σχολική υγεία, αφορά την ιατρική της εργασίας. Είναι ένα σύνθετο πράγμα, είναι ένα νέο μοντέλο, το οποίο η κυβέρνηση το απαξιώνει τελείως. Εμείς είχαμε κάνει μια εξαιρετική, νομίζω, μεταρρύθμιση που ήταν σε εξέλιξη.
την πάγωσε η κυβέρνηση. Είχαν εγγραφεί σε οικογενειακούς γιατρούς 1,5 εκατομμύριο πολίτες, είχαν αναπτυχθεί 127 δημόσιες δομές, είχαν προσληφθεί 1.100 επαγγελματίες υγείας αυτές. Όλο αυτό το μοντέλο έχει ουσιαστικά εγκαταληφθεί και η βασική ιδέα είναι αυτή, η αγορά υπηρεσιών των ιδιωτικών τομέων. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.